οι πατέρες, στρατηγέ, κύριε Δήμαρχε, κύριε Υπουργέ, αρχόντες σας και άρχοντες. Καλησπέρα. Όταν κλήθηκα να συμμετέχω στην παρουσία στο βιβλίο του αστυνομικού διευθυντήριου Χρυσάκη Νικολάου, ενός αξιωματικού με εκπαιδευμένος, δεν περιμένα ένα βιβλίο τόσο διαφορετικό από τα άλλα. Το νομικό στάθος των ζώων στην ελληνική νομική τάξη δεν είναι απλά μια καταγραφή νόμων. Στο βιβλίο καταγράφονται πολλά παραδείγματα από πραγματικά περιστατικά κακοποίηση ζώων, αποφάσεις δικαστηρίων, πρακτική εφαρμογή ποινικών υποθέσεων και διοικητικών υποθέσεων. Εκείνο όμως που με εντυπωσίασε πραγματικά ήταν το γεγονός ότι παίρνει θέση στο ζήτημα της ευγενούς αυταξίας των ζώων, όπως αυτή περιγράφεται στα βιβλία μεγάλων φιλοσόφων για τα δικαιώματα των ζώων. Ως αστυνομικοί, καλούμαστε όλο και πιο συχνά σε τέτοια περιστατικά. Η κακοποίηση των ζώων δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα των φιλόζων. Είναι ένα πρόβλημα κοινωνικό. Πολύ περισσότερο δε που έχει αποδειχθεί πως εκείνοι που κακοποιούν ζώα είναι και εν δυνάμει επικίνδυνοι για τη βία κατά ανθρώπων. Όπως έλεγε ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι, θα έρθει λέει η εποχή που οι άνθρωποι, όπως και εγώ, θα βλέπουν τη δολοφονία των ζώων όπως τώρα βλέπουν τη δολοφονία των ανθρώπων. Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών, το Ελληνικό Τμήμα και οι τοπικές διοικήσεις στηρίζουν την προσπάθεια αυτή και εύχονται το βιβλίο αυτό να αποτελέσει πηξίδα για κάθε συνάδελφο, αλλά και να γίνει η αρχή για μια νέα οπτική στο θέμα αυτό. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Thank you.